Ο γέροντας Ευθύμιος της Καψάλας, που ο κόσμος συνήθως ονομάζει διάδοχο του γέροντα Παϊσίου, παρεμβαίνει με βαρύνουσα επιστολή του από το Άγιον Όρος για τον κορονοϊό και τα σχέδια που κρύβονται από πίσω και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Χαρακτηρίζει χειρότερο του ιού τον φόβο, καταγγέλει σαν αντισυνταγματικά τα μέτρα της κυβέρνησης και το κλείσιμο των ναών, αναφέρει άλλες ορθόδοξες χώρες όπου οι εκκλησίες είναι ανοιχτές, προειδοποιεί να μην πάρει κανείς το υποχρεωτικό εμβόλιο που ετοιμάζουν, τονίζει τα ασύγκριτα φάρμακα των Αγίων Μυστηρίων της Ορθοδοξίας, ελέγχει πολιτικούς για τις δηλώσεις τους περί παγκόσμιας κυβέρνησης και βιομετρικού τσιπαρίσματος, αποκαλύπτει ότι κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν στη σκλαβιά του Αντιχρίστου και βοά πως ούτε ο Διοκλητιανός, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Σοβιετικοί, ούτε οι Γερμανοί στην κατοχή δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη Θεία Λειτουργία και την προσέλευση των πιστών στη Θεία Κοινωνία, ενώ αναφέρεται στο γέροντά του τον Όσιο Παΐσιο και τονίζει τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει και αυτή η επιδημία όπως τόσες στο παρελθόν της χώρας. Ακολουθεί ολόκληρη η βαρύνουσα επιστολή του γέροντα Ευθυμίου της Καψάλας.